Γιατί είχαμε ένα περίεργο συμβάν, ένα μυστήριο με το θάνατο ενός επιλοχία στρατή. Καλημέρα. Καλημέρα, Ευλαμπέα. Καλημέρα, Άκη. Και καλή εβδομάδα από την Λέσβο. Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε η είδηση του θανάτου ενός 38χρονου υπαξιωματικού που υπηρετούσε σε στρατική μονάδα του νησιού. Συγκεκριμένα, ο άτυχος επόπη επιλοχίας βρέθηκε νεκρός στον καναπή του σπιτιού του, έπειτα από παρέμβαση των αντρών της ελληνικής αστυνομίας το περασμένο μόλις Σάββατο. Υπήρξε από την οικογένεια να πούμε ότι τον ψάχναν τον άνθρωπο, είχε αρρωστήσει, κάποια λίμωξη είχε, έκανε και τεστ rapid για τον κορονοϊό, βγήκε αρνητικό. Και μετά πήγαν οι αστυνομικοί και έσπασαν την πόρτα για να τον βρουν. Γιατί τον ψάχναν τρεις μέρες. Και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Ναι, στρατή. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η Λαμπία, ο 30χρονος άνδρας αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Κάτι το οποίο τον έσπρωξε να εξεταστεί από ιατρούς, οι οποίοι το συνέστησαν τριήμερη παραμονή και ξεκούρασε στο σπίτι. Και μετά το πέρας αυτών των ημέρων, να είπε να εξεταστεί και να είπε να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του. Κάτι το οποίο όμως δεν συνέβη, μιας και το στέλεχος του ελληνικού στρατού είχε φύγει από την ζωή. 38 ετών. Η γνωστοποίηση του θανάτου, όπως είναι λογικό, γίνεται το περασμένο Σάββατο, όπως είπαμε, και μετά από αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το σπίτι στο οποίο διέμεινε και έπειτα από ανησυχία των γονέων του για την τύχη του παιδιού τους, μιας και είχαν να επικοινωνήσουν μαζί του 3 έως 4 μέρες. Ήταν κάτι το οποίο κινητοποίησε και προκάλεσε τη δράση της τοπικής αστυνομίας. Ο οποίος δεν ήταν από το νησί, δεν ήταν από το νησί της Λέσβου, ήταν από την Βόρεια Ελλάδα. Από πού? Ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα από την πόλη της Ξάνθης. Σήμερα, Ευλαβία και Άκη, πρόκειται να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή που θα ρίξει και φως στα αίτια του θανάτου και η σωρός του 38χρονου επόπη επιλοχία αναμένεται να μεταφερθεί στη γυναίκα του στην πόλη της Ξάνθη με ευθύνη της 98ης ανωτάτης διοίκησης ταγμάτων εθνοφυλακής.